και ειδού γενή ή της ή το συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Αδερφοί μου, συναγωγή Χριστός και ασθενής γυναίκα. Συναγωγή τι σημαίνει? Ακριβώς τούτο το οποίο μας αξίωσε και εμάς ο Θεός να έχουμε. Δηλαδή τόπος όπου συνηθρίζονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Και εμείς αντί της συναγωγής αυτής έχουμε την Εκκλησία του Χριστού. Και σε αυτήν την Εκκλησία ερχόμεθα για να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να τον παρακαλέσουμε τον Θεό μας και να μας δώσει την χάρη Του. Ευρίσκεται λοιπόν ο Κύριος μας εις μίαν συναγωγή των Εβραίων, εκεί που συνηθρίζεται ο κόσμος για να ακούσει Λόγον Θεού και ερμηνείαν του Λόγου του Θεού από τους σοφούς εκείνους διδασκάλους. Μέσα στη συναγωγή ο Κύριος μας, μέσα στην Εκκλησία, είδε μία γυναίκα η οποία ήταν συγκύπτουσα. Τι σημαίνει τούτο? Ότι ήταν καμπουριασμένη και δεν έβλεπε τον ουρανό, ούτε τον ήλιο, ούτε κανέναν άνθρωπο. Και ήταν σκυφτή, καμπουριασμένη επί 18 ολόκληρα χρόνια. Τι σημαίνει τούτο? Πολλοί θέλουν να πούν ότι αυτή η γυναίκα ήταν άρρωστη. Άλλοι λέγουν ότι έπαθε οστεοπόρωση. Άλλοι λέγουν ότι κάτι συνέβηκε και έμεινε σκυφτή. Όλα είναι παραμύθια. Όλα είναι ανοησίες. Διότι λύει ο Θεός το πρόβλημα. Η γυναίκα αυτή ήταν δεμένη από τον διάβολο. Διάβολος, και πού υπάρχει ο διάβολος? Ποιος τον είδε? Γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει διάβολος? Φωνάζει αυτός και λέει, δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις, δεν υπάρχει, δεν υπάρχω, άρα κάνω τη δουλειά μου χωρίς να με ενοχλεί κανένας. Αυτός είναι ο διάβολος, ο αόρατος εχθρός. Έτσι ομολογούσε όταν διαβάζονται οι ευχές της Εκκλησίας. Αόρατος εχθρός. Και ο Κύριος μας λέγει ότι αυτήν την γυναίκα την έχω ως παιδί του Αβραάμ, δηλαδή δικό μου παιδί. Δεν τον εκάλεσαν τον Κύριό μας. Δεν εμεσίτευσε κανείς άλλος. Εσπλαχνίστη ο Χριστός μας. Εσπλαχνίστη, ελυπήθηκε, αγάπησε εκείνο το πλάσμα και το πλησίασε και της λέγει, γίνε, γυναίκα, απολέλησε της ασθενίας σου. Και επέθηκε αυτή τα σχήρας. Έβαλε τα σχήρας του τα θεϊκάς επάνω στη γυναίκα εκείνη και παραχρήμα, λέγει, ανορθώθη η γυναίκα. Τώρα έρχεται μία δεύτερη εικόνα.
ο αρχισυνάγωγος, ο οποίος λέγει ότι είναι ο υποκριτής. Υποκριτής τι σημαίνει? Υποκριτής σημαίνει σε μια εργασία όπου υπάρχει προϊστάμενος, εκεί να υπάρχουν προδότες, να καρφώνουν. Άργησε να έρθει, άργησε να μπει, βγήκε έξω, χάθηκε, δεν υπάρχει. Προδότες λοιπόν, οι Έλληνες, προδότες οι Έλληνες, είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει προδότες? Και έχει, είναι γεμάτος ο τόπος. Και μη γίνεται, εάν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και έχουμε καμία δοκιμασία, διαναγλιτώσουμε το τομάρι μας, θα γίνουμε όλοι ο προδότες. Δεν θα υπάρχει κανέναν, δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος να αντισταθεί ως Έλληνας, να κρατήσει την πίστη, να κρατήσει την οικογένεια, να κρατήσει την πατρίδα. Αδερφοί μου, μέσα σε εκείνη τη συναγωγή ο Κύριος μας βλέπει την γυναίκα εκείνη, τη σπλαχνίζεται και τη θεραπεύει. Αφού την θεράπευσε, αρχίζει ο αρχισυνάγωγος. Επιτίθεται όχι στη γυναίκα, επιτίθεται όχι στον Κύριο, επιτίθεται στον κόσμο. Και τι λέγει? 6 ημέρες να εργάζεστε, διότι η 7η ημέρα είναι Σάββατο, δηλαδή η Κυριακή την οποία έχουμε εμείς σήμερα. Τότε να έρχεστε, λέγει, να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί μου? Αυτό σημαίνει ότι την Κυριακή ημέρα δεν επιτρέπεται να εργαζόμεθα. Η τρίτη εντολή του Θεού ορίζει θάνατον εις εκείνον ο οποίος εργάζεται την Κυριακή ημέρα. Θανάτου αποθανίστε, λέγει. Και συνελήφθη ένας άνθρωπος πτωχός, ο οποίος και μάζευε λίγα ξυλάκια την Κυριακή ημέρα, και υπέστη λιθοβολισμόν. Τι θα είπαμε εμείς σήμερα την Κυριακή ημέρα, που πηγαίνουμε? Μόλις χτυπήσει η καμπάνα, φεύγουμε για την εργασία. Μα δεν είναι δική σου η ημέρα αυτή, είναι του Θεού. Έχω ανάγκη, λέγει, να μαζέψω τους καρπούς μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή έδωκε ο Θεός ευλογία στον καρπό της Ελέας, και πλήθος καρπού ευρίσκεται εις τους αγρούς. Και δεν φτάνουν οι 6 ημέρες, τρέχουν την Κυριακή ημέρα. Χτυπάει η καμπάνα και εμείς φεύγουμε να πάμε να μαζέψουμε τις ελιές. Να μαζέψεις τις ελιές, όταν θέλει όμως ο Πανάγαθος Θεός, δεν θα πάεις στο σπίτι να τις πάρεις. Θα χαθούν. Και αν πάεις στο ελαιοτριβείο, δεν θα βγάζει λάδι, διότι πειράζεις την ημέρα της Κυριακής. Κυριακή ημέρα. Αδερφοί μου, μην πειράζετε την Κυριακή ημέρα. Την Κυριακή ημέρα να πηγαίνετε στην Εκκλησία, να ευχαριστείτε τον Θεό και να παρακαλείτε τον Θεό να μας ελέγξει. Οι Εβραίοι ήσαν υπόδουλοι εις τον Φαραώ και ζήτησαν από τον Φαραώ 3 ημέρες άδεια, ελευθερία, να περπατήσουν μέσα στην έρημο, να ευχαριστήσουν τον Θεό των αληθινών και να θυσιάσουν. Ζήτησαν από τον Φαραώ να τους δώσει 3 ημέρες άδεια. Μα τι έκαναν? Εζήμωνα, να λέγει, των πυλών, και οι Αιγύπτιοι κουβαλούσαν το άχυρο και ζημώνουν το οι πλήνθοι. Μόλις άκουσε ο Φαραώ αυτό, ότι θέλουν άδεια οι Εβραίοι, λέει, ποιος είναι ο Θεός τους? Εγώ δεν το γνωρίζω.
διατάζω, λέγει, να προσθέσετε εργασία πάνω στην εργασία την οποία κάνουν οι Εβραίοι. Δηλαδή πρώτα είχαν τον πυλόν, τώρα να μαζεύουν και το άχυρο. Βαρυνέστοσαν τα έργα του λαού τούτου και μεριμνάτωσαν τα αυτά, λέει. Προσθέτεται εργασία πάνω στην εργασία που έχουν, για να μην έχουν χρόνο να πάνε με στην έρημο να ευχαριστήσουν τον Θεό. Τούτο το οποίο μας συμβαίνει. Εργασία πάνω στην εργασία. Και στην εκκλησία δεν πηγαίνει κανείς. Δεν έχει ανάγκη να πάει στην εκκλησία. Όλα είναι δικά του. Αδερφοί μου, εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις αν δεν θέλει ο Θεός. Για τούτο πρέπει να το βάλουμε βαθιά μες στην ψυχή μας, διότι την Κυριακή ημέρα που εργαζόμεθα προσθέτουμε πόνον επάνω στον πόνον, όπως οι Εβραίοι που τους επρόσθεσαν ο Φαραώ. Βαρυνέστοσαν τα έργα του λαού τούτου και μεριμνάτωσαν ταύτα. Δώσε τους δουλειά περισσότερη, λέγει, να μην έχουν χρόνο να πάνε στην λατρείαν του Θεού του. Αδερφοί μου, και εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό το οποίο είχε η συγκύπτους αγενή ή το σκυμμένη χάμα. Σκυμμένος είναι ο κάθε ένας από εμάς σήμερα. Είμεθα σκυμμένη χάμος τούτων των κόσμων, των πρόσχερων, των μάταιων, των αμαρτωλών κόσμων. Είμεθα σκυμμένοι χάμω και δεν μπορούμε να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Όλες οι εργασίες είναι μπροστά μας. Όλες οι μέρημνες είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε στην εκκλησία. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας. Και αυτά στα σημέρα στα οποία διερχόμεθα, αδερφοί μου, ξέρουμε τι είναι. Είναι οι μέρες προετοιμασίας της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού. Τι κάνουμε? Είμεθα χριστιανοί ή είμεθα Τούρκοι? Οι Τούρκοι όταν έχουν Ραμαζάνι δεν μπορεί να του βάλει κανείς ούτε σταγόνανε στο στόμα. Ενθυμούμαι όταν είχα ένα παιδί το οποίο ήταν στην Κωνσταντινούπολη και πήγε στρατιώτης. Ιούλιον έκανε γυμνάσια ο Τούρκος και μέσα σε αυτούς λιποθύμησε ένας κάτω από τον πειρακτωμένο ήλιο και πήγαν να του δώσουν μια σταγόνα νερό. Εάν φοβάστε τον Αλλάχ να μην μου δώσετε νερό, δεν πίνω. Ξεψυχούσαν αυτός και όμως ετηρούσαν την νηστεία του. Εμείς τι κάνουμε? Ισό ήττητε τούτο και δε δούλωτε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνο που σε νικά, σε υποτάζει και σε κάνει δούλο. Και παρακαλώ πάρα πολύ, θέλετε να νηστέψετε? Όσοι πίνετε τσιγάρο δεν θα πιείτε. Δεν θα το βάλετε τον καπνό μέσα σας. Δεν θα πιείτε δηλητήριο. Κάθε ένα τσιγάρο το οποίο καταπίνεις είναι 4 ώρες χαμένες από τη ζωή σου. Κάθε 4 ώρες είναι ένα τσιγάρο το οποίο σου ελαττώνει τη ζωή. Και αν θέλεις να νηστέψεις, νήστεψε τούτο μόνο, διότι είσαι δούλος του τσιγάρου. Σε εκείνο που σε νικά, λέγει, σε υποδουλώνει και το υπηρετείς. Να προσέξουμε, αδερφοί μου, λέγει το Ευαγγέλιο, καλύτερον είναι, λέγει, να νικάς τα πάθη σου παρά των εχθρών σου. Των εχθρών τον ξέρεις. Τα πάθη σου όμως δεν μπορεί να τα νικήσεις. Σε έχουν νικήσει τα πάθη.
Εκείνος που βλασφημά τον Χριστό και την Παναγία μας τι είναι? Δεν είναι ένας διάβολος μεταμορφωμένος? Και αντί να τον δεις τον διάβολο, βλέπεις τον άνθρωπο να βλασφημεί από το στόμα του την Παναγία μας, την Μητέρα του Θεού μας, αυτή η οποία είναι μεσήτρια για μας, αυτή η οποία αγαπά το έθνος μας, αυτή η οποία μας προστατεύει. Αδερφοί μου, μη βλασφημείτε τα ιερά και τα θεία, μη βλασφημείτε, σας παρακαλώ, σας εκετεύω. Δεν είναι μικρό κακό το παιδάκι του δημοτικού να βλασφημεί την Παναγία. Μέσα στα γυμνάσια να βλασφημούν την Παναγία μας, μέσα στα στρατόπεδα να βλασφημούν την Παναγία μας, μέσα στις εργασίες να βλασφημούν την Παναγία μας. Πόσο θα αντέξει ο Υιός πόσο θα αντέξει να του βλασφημούμε τη μανούλα του? Δι' αυτό υπάρχουν οι σεισμοί, δι' αυτό υπάρχουν οι καταπαντισμοί, δι' αυτό υπάρχει το χαλάζι, δι' αυτό υπάρχουν οι υπερκαϊές, δι' αυτό πέφτουν οι βράχοι από τα ύψη του όρους, οι οποίοι ήσαν εκεί επί αιώνες ολοκλήρους, όμως πέφτουν και σκοτώνουν τον κόσμο. Κοιτάξτε εκείνα τα τέμπη, για να σας φέρω πιο κοντά. Εκείνες οι πέτρες πώς έπεσαν από το βουνό κάτω? Τόσους αιώνες ήσαν εκεί. Τώρα τι έπαθαν? Ερωτούσε ο Φαραώ στις πληγές που του έστελε ο Θεός. Εκαλούσε τους μάγους του και τους έλεγε: τι συμβαίνει και υπάρχει μία πληγή πάνω στην άλλη? Απαντούσαν οι μάγοι: δάκτυλος Θεού εστί. Ο Θεός επιτρέπει. Ναι, αδερφοί μου, αυτή η ακρίβεια την οποία έχουμε και κινδυνεύει το κράτος μας, το έθνος μας, από ποιος τα επέτρεψε? Το επέτρεψε ο Θεός δια της αμαρτίας μας, γιατί βλασφημούμε την μανούλα του, την Παναγία μας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, να μην είμαι θασκημένοι όπως η συγκύπτωσα του Ευαγγελίου, να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να πούμε: ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό, συγχώρεσέ με Θεέ μου και αξίωσέ με τις επουρανίες σου βασιλείας, τις οποίες ήθελα να γίνω μου κληρονόμη. Αμήν.